Γεια σου YouTube. Γεια σας παιδιά, μαμά. Τι κάνετε? Γεια σου μαμά. Καλά είστε? Άχι. Καλά. Oh. Καλά, αυτή δεν είναι καλά, αυτή είναι το staff υποτίθεται. Υποτίθεται. Ακριβώς υποτίθεται. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε κάποια πραγματάκια για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Factions ώστε να κάνετε protect την περιοχή σας. Protect. Να την κάνετε protect ή προστάτη. Anyway, όταν μπαίνετε στο hub, όταν πρωτομπείτε δεν θα έχετε φράγκο πάνω σας παρά μόνο 100 δολάρια, το οποίο το βλέπετε με slash ball ή slash money. Money, βλέπετε. Ή slash ball. Ή πατώντας το tab κάτω-κάτω, δεξιά. Βασικά, όχι, θα πάτε πρώτα στο survival, γιατί τα χρήματα που έχετε στο hub δεν μετράνε στο survival, οπότε πάμε survival. Τι κρίμα. Ναι, οπότε, ερχόμαστε survival. Κάποιος μας λέει, ο Greek Miner είναι hacker. Jesus hugs. Θα τον σκίσω. Εμένα δεν μου το έγραψε αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω ότι έχω 96 δολάρια, μάλλον χρησιμοποίησα κάπου τα υπόλοιπα 4. Ίσως για να πάρω τσίχλες. Λοιπόν, τώρα, για να φτιάξετε μια δικιά σας faction ώστε να την κάνετε protect, πρέπει πρώτα να έχετε λεφτά. Για να έχετε λεφτά πρέπει να πάτε σε ένα μέρος και να μαζέψετε resources. Πάμε να μαζέψουμε resources. Στο, ναι, πάμε στο πού, desert. Πού πάμε, desert. Desert, πού desert. Εδώ, πού desert, εδώ, ακολουθάτε με εδώ, εδώ. Τα έχει μάθει απ' έξω αυτός, Έλα, αγόρι. Μακίπιος, παρακαλώ. Τι θα μαζέψουμε τώρα από εδώ. Τώρα από εδώ. Δεν ξέρω. Παίζει να έχει λίγο sand εδώ πέρα. Παίζει να έχει λίγο sand, αλλά δεν θυμάμαι αν μπορείς να το πουλήσεις αυτό. Μπορείς νομίζω. Έχει sandstone εδώ. Πάνω σου μαζέψουμε sand. Ναι, ναι, για πήγαινε δες. Έχω βάλει sand για πούλημα. Για πούλημα. Άμα δεν είναι το όσμο τώρα. Έχεις βάλει sand, ναι, 64. Άρα πρέπει να μαζέψετε stacks. Σαντ, ώστε να την πουλήσετε. Και να πάρετε μάνι. Μην φανταστείτε πολλά λεφτά, 15 δολάρια το στάκ. Κοίτα, το ίδιο όμως μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, να μαζέψουν και wood, μπορεί να μαζέψουν και cobblestone. Και διάφορα τέτοια. Μπορεί, ξέρω εγώ, το παιδί να κάτσει να κάνει cobblestone. Λοιπόν, πείτε ότι εγώ έχω μαζέψει τώρα αυτά που χρειάζομαι, οπότε πάω spawn και πάμε να πουλήσουμε τα καλούδια μας ώστε να πάρουμε λεφτά. Ναι, μπορείτε, λεφτάκια. Μπορείτε να πουλήσετε, μπορείτε να πουλήσετε εδώ. Και διάφορα την κείμενα. Μπορείτε να πουλήσετε και διάφορα τέτοια αν έχετε στην κατοχή σας. Μπορείς να πουλήσεις, ναι. Πίσω σου είναι τα blocks. Ναι, το ξέρω. Μπορείς να πουλήσεις και blocks. Εδώ πέρα πουλάμε τα blocks μας. Αυτό που κάνετε είναι να επιλέξετε block. Να επιλέξεις αυτό που λέει sell all. Τα πουλάς. Και τέλος. Τα πούλησες και σου γράφει στο chat ότι πήρα 2,58 δολάρια. Εγώ πήρα 3,98. Ωραία. Τώρα πείτε ότι έχουμε λεφτά ώστε να πάμε να φτιάξουμε factions. Μανί. Για την οποία παρεπτόντως χρειάζεται 100 δολάρια. Χρειάζεται 100, ναι. Για τη δημιουργία της και ένα δολάριο για το κάθε τσάνκ. Ωραία. Πάμε να. Πού να πάμε, πάμε εδώ να κάνουμε μια δοκιμαστική faction. Ναι. Αρκεί να μην ανοίχτε και ψοφήσουμε. Είναι με φρικτούς πόνους. Κάτσε. Και καημούς. Κώστα, παίρνω με το leadership, ok. Ναι, πάρε το leadership. Πήρα. Ωραία. Ωστε για να μην γίνει disband. Ωραία. Τώρα, εδώ πέρα, μπορούμε... Μισό λεπτό και να βάλω το shield για να μην με ενοχλούνε. Boom. Ωραία. Εσείς που είστε staff δεν σας επηρεάζει νομίζω. Οκ. Οκ. Όμως έχεις πάρα πολύ καυτά πόδια. Το ξέρω με καυτό αγόρι. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα, για να φτιάξετε τώρα τη φάξη σας, πείτε ότι εγώ θέλω να κάνω, να πάρω αυτό το σημείο, ώστε να χτίσω μέσα σε αυτό και να μην το πειράζει κανένα αγόρι άλλο. Τι κάνω. Όχι, μακνού, βδήθηκε. Καταρχάς πρέπει να αγοράσουμε. Κωστά. Όχι, βδήθηκε. Τη φάση. Πώς θέλω πιο μπροστά. Γιατί. Έλα μου. Στο πάνω μπλοκ. Τη φάση. Να ξέρεις σε λίγο κάτω σου περάμε. Πω. Το rage. Λοιπόν. Θέλω να φτιάξω μια faction τώρα. Θα την ονομάσουμε. Βασικά. Όχι. Πρώτα θα μεταφέρουμε τα λεφτά που έχουμε. Τα μεταφέρουμε στη faction μας.
Δεν έχει φτιάξει ακόμα. Πρέπει να τη δημιουργήσει πρώτα, Κώστα. Ναι, ισχύει για να κάνω deposit. Πω, είναι όλα συγκεχημένα στον εγκέφαλό μου. Οπότε πάμε /F. Create. Και το όνομα της faction θα το ονομάσω Toast. Creeper πίσω σου! Έκανε boom. Ναι, και έχουμε και, και τον κύριο zombie εδώ. Α, πρέπει να κάνω live από τη faction μου. Α, κάτσε να κάνω. Α, κι άλλος creeper. Live. Είναι κι άλλος creeper. Βγήκα από τη faction, θα με ξαναβάλετε μετά. Οπότε τώρα μπορώ να... Ό,τι θέλω θα κάνω. Να αγοράσω μία... Να φτιάξω μία faction. Και τώρα μου λέει να βάλω και το description. Ας βάλουμε και το description. Description test. Ωραία. Λοιπόν, μόλις τέτοια... έσωσα. Λοιπόν, να κάνω ένα god για να μας ενοχλούν τα μόμπια. Mm-hmm. Και να το κάνω και day. Δια. Day. Ωραία. Λοιπόν. Μέρα. Άρα υπάρχει faction. Καλή. Τώρα, για να μπορούμε να κάνουμε claim περιοχή, πρέπει η faction μας μέσα να έχει χρήματα. Έτσι. Βλέπουμε πόσα χρήματα έχουμε εμείς. Έχω 3,24. Ας μου δώσει κάποιος χρήματα. Μισό λεπτά. Ας το κάνω εγώ. Το κάνω εγώ σου πράγμα. Και βρέχει. Βροχερή. Πώς θα σου έδωσα. Μου δώσατε χρήματα. Σου έδωσα 100 δολάρια. Ωραία. Τώρα, από τη στιγμή που έχουμε χρήματα, μπορούμε να τα μεταφέρουμε στη faction μας. Για να τα μεταφέρουμε στη faction μας, κάνουμε /F. Money deposit. Money deposit. Και το ποσό. Και το ποσό. 100. Γιατί 100 έχω στο λογαριασμό μου, οπότε η faction μου αυτή τη στιγμή έχει 100 δολάρια. Τώρα, για να ξεκινήσω να κάνω claim, το claim κοστίζει ένα δολάριο το chunk. Ένα δολάριο το chunk. Που το chunk, για όσους δεν ξέρουν, να πούμε ότι είναι μια περιοχή 16x16 blocks η οποία κάνει generate στο Minecraft. Ωραία. Οπότε κάνουμε /F. Claim. 1. Και να αγοράσουμε ένα chunk. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα chunk. Για να μπορούμε να δούμε αυτό το chunk, κάνουμε SC και βλέπουμε το chunk μας. Βλέπουμε τα όρια του chunk. Ωραία. Μπορούμε να πάμε να αγοράσουμε κι άλλο chunk. Μπορούμε να πάμε, πού να πάμε, δίπλα ακριβώς, εδώ, και να αγοράσουμε και αυτό. Claim 1, αγόρασα και αυτό το chunk. Όσο είμαστε μέσα στη faction, περιμένετε, βγαίνω έξω από τη faction αυτή τη στιγμή και μου λέει ότι είμαι στο wilderness. Μπορεί είναι να πολύ επικίνδυνο γιατί είσαι μόνος σου. Όταν μπαίνω μέσα μου λέει ότι είμαι μέσα στη faction. Εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε set F home για τη faction, έτσι. F set home. Κάνω set home και το όνομα της faction. Test. Ωραία. Έγινε. Ωραία. Έχουμε κάνει set home στη, F set home στη faction. Οπότε μπορούμε να κάνουμε F home για να ερχόμαστε κατευθείαν εδώ. Σωστά. Έλα μου. Από μένα για σαν. Oh. Τι καλός. Επίσης να πούμε ότι το F home έχει cooldown 10 δευτερόλεπτα, οπότε για 10 δευτερόλεπτα μένετε ακίνητοι. Ναι, για να μην σπαμάρετε συνέχεια teleports. Και αυτό κυρίως γίνεται επειδή είναι κομμάτι του factions, επειδή το factions στην ουσία είναι plugins για raids και τέτοια. Απλά εμείς δεν χρησιμοποιούμε το τομέα raid, χρησιμοποιούμε μόνο το τομέα claim. Ακριβώς. Τώρα, από τη στιγμή που είμαστε μέσα στη faction, μπορούμε να ορίσουμε κάποια... πώς τα λένε, κάποια flags, ώστε να έχουμε κάποια protection. Όχι κάποια, να έχουμε πολλά protection. Έχεις δώσει perms για τους απλούς παίκτες. Να έχουν permissions. Τουλάχιστον τα protect τα δικά τους νομίζω δουλεύουν, έτσι. Τα protect δουλεύουν, τα flags δεν ξέρω αν δουλεύουν. Εντάξει, τα flags... Το κλου της υπόθεσης είναι ότι από τη στιγμή που φτιάχνετε δικιά σας faction δεν μπορεί κανείς να σας πειράξει εδώ μέσα. Ωραία. Βλέπετε τώρα ο τύπος εδώ πέρα προσπαθεί να ανοίξει το chest. Δεν μπορεί. Γιατί... Και δεν μου λες Κώστα, τι θα γίνει. Μπορείτε να σπάσετε το crafting table.
Νομίζω αυτό δεν είναι protected. Ναι, δεν είναι protected, οπότε αυτό σπάει. Μισό λεπτάκι τηλέφωνο, κλασικά. Pause για λίγο το βίντεο, guys. Mm. Λοιπόν, και μετά από τη διακοπτή από το τηλέφωνο. τα παιδιά εδώ πέρα μπορούσαν και σπάσαν το crafting table, επειδή είναι modes. Αν βάλω κάτι άλλο κάτω, δεν θα μπορούσαν να το σπάσουν. Τώρα βγάλανε το... Ναι, τι γίνεται. Βλέπετε, δεν μπορούν να σπάσουν τίποτα. Αφήστε με να το σπάσω τον dirt, τον θέλω τον dirt. Εντάξει, ωραία. Οπότε, η περιοχή σας είναι protected. Από τη στιγμή που είναι protected, είναι στο χέρι σας... Είναι grass. Είναι στο χέρι σας θέλω. Να κάνετε τα protect σας, ώστε να μην σας γκριφάρουν. Οπότε, από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το βίντεο και σας εξηγεί πώς να φτιάξετε factions, εάν πείτε ότι σας γκρίφαραν, είναι δικό σας το πρόβλημα. Θα λάβατε. Έχουν υπάρξει θέματα. Ναι, έχουν υπάρξει. Από το πρωί ακόμα. Λοιπόν, οπότε, guys μου, φροντίστε να κάνετε τα factions σας, να είναι προστατευμένη η περιοχή σας. Protected area. Ακριβώς. Για να μην χάνετε τα πολύτιμά σας. Your precious. Ναι, αυτό ακριβώς. Εγώ τι κάνω να βρω στο κλικ. Τώρα, θα προσπαθήσω κάποια στιγμή να φτιάξω έναν οδηγό στο site, αφού επιδιορθώσω πρώτο το site που δεν ανοίγει, για το πώς ακριβώς τα commands. Που εντάξει, δεν είναι πες και ότι... Βασικά υπάρχει και command, έτσι, /f help. Το οποίο σας δείχνει τα πάντα για το factions. Ωραία. Πες ότι θα αλλάξει και το link στο site. Ναι, θα αλλάξουν και τα links στο site. Αυτά θα σας ενημερώσω και από Facebook. Τέλος πάντων, αυτό είναι το help εδώ πέρα για το factions. Και είπαμε κάποια λίγα πραγματάκια ίσα για να μπορείτε να κάνετε το protect σας χωρίς προβλήματα. Ναι, παίρνω να ζεστό μπάνιο, Μαγνούμ. Μπράβο, Μαγνούμ. Ήρθα να σε βοηθήσω. Να πούμε όλοι μαζί. Όχι, δεν θέλω να μου βουρτσίσει την πλάτη. Φύγε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Πιστεύω να σας άρεσε. Πιστεύω να καταλάβατε κάποια πράγματα. Αν έχετε κάποια απορία, ρωτήστε μας. Και τα λέμε σε επόμενο tutorial. Γεια. Bye. Γεια. Yeah.